Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτύπωση. Εάν θέλουμε να δούμε πριν εκτυπώσουμε την σελίδα μας πώς θα εκτυπωθεί, μέσα από το μενού αρχείο θα πρέπει να κάνουμε κλικ στην εντολή προεπισκόπηση εκτύπωσης. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, παίρνουμε μία ιδέα πώς θα εμφανιστεί η σελίδα μας στον εκτυπωτή. Για να φύγουμε από την προεπισκόπηση εκτύπωσης, πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί Χ πάνω και δεξιά. Από το μενού αρχείο έχουμε πρόσβαση και στην διαμόρφωση σελίδας. Στη διαμόρφωση σελίδας, όπως και στα υπόλοιπα προγράμματα, ορίζουμε το μέγεθος του χαρτιού του εκτυπωτή, εάν θέλουμε να εμφανιστεί κάποιο κείμενο στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο, εάν ο προσανατολισμός θα είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος, καθώς και να ορίσουμε τα περιθώρια. Προσοχή, στις εξετάσεις συνήθως ζητείται να ορίσουμε ένα εκατοστό στο περιθώριο στα αριστερά. Σε αυτό το σημείο όμως δεν πληκτρολογούμε τον αριθμό σε εκατοστά αλλά σε χιλιοστά. Άρα, εάν ζητηθεί ένα εκατοστό, εμείς θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον αριθμό 10 σε αυτό το σημείο. Η τελευταία μας επιλογή από το μενού αρχείο είναι η εντολή εκτύπωση. Δεν διαφέρει και πολύ από τα παράθυρα που έχουμε δει και σε άλλα προγράμματα. Επιλέγουμε σε αυτό το σημείο τον εκτυπωτή στον οποίο θέλουμε να εκτυπωθεί η σελίδα μας. Ποιες σελίδες θα εκτυπωθούν και τον αριθμό των αντιτύπων. Υπάρχει όμως μια διαφορά, η καρτέλα επιλογές. Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Επιλέγουμε ένα τμήμα του κειμένου. Και μετά από το μενού αρχείο μεταβαίνουμε στην εντολή εκτύπωση. Εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε μόνο αυτό το επιλεγμένο κείμενο, θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, επιλογή. Όμως από την καρτέλα επιλογές μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπωθεί μόνο το επιλεγμένο πλαίσιο. Πολύ απλά αυτή η σελίδα, ενώ δείχνει μία, είναι χωρισμένη σε τρία πλαίσια. Το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτό και το τρίτο είναι το υπόλοιπο. Με επιλεγμένο κάποιο κείμενο σε αυτό το πλαίσιο και επιλεγμένη αυτή την εντολή, εάν πατήσουμε εκτύπωση θα εκτυπωθεί μόνο το κείμενο που υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο.